του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Δηλαδή, 405.086 πολίτες προσήλθαν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο, το ποσοστό ήταν 72%, γεγονός που καταδεικνύει μια αύξηση 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Για σκοπούς σύγκρισης αναφέρεται ότι κατά τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του 2018, το τελικό ποσοστό προσέλευση ψηφοφόρων ανήλθε στο 73,1%. Γεγονός που καταδεικνύει πως η αποχή αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά ψηφισάντων αναεκλογική περιφέρεια έχουν ως ακολούθως. Λευκοσία 72,9%. Λεμεσός 70,4%. Αμόχωστος 72,2%, Λάρνακα 72,5%, Πάφος 74,7% και στο εξωτερικό 67,9%. Κλείνοντας και την αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων, των επίσημων των τελικών αποτελεσμάτων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε, αλλά και για την άμεση και αντικειμενική κάλυψη των εκλογών. Η καταμέτρηση τρέχει αυτή τη στιγμή.